κυρία Καλλιόπη, ηλικία 88 ετών από το Ίνι, αρνείται να αφήσει το λαβωμένο σπίτι που έζησε μια ολόκληρη ζωή. Τρέμει σε κάθε σεισμική δόνηση, καθώς υπαρκτός είναι ο κίνδυνος για την ίδια της ζωή, καθώς το σπίτι της χαρακτηρίστηκε σήμερα μη κατοικήσιμο. Για πού να πάω? Πού να πάω? Αμέ, και σήμερα είχαμε. Και σήμερα είχα μια τέτοια, ένα τα πλακάκια που σε κόψαν. Και ήσασταν μέσα, στο σπίτι? Πού να πάω, ρε παιδί μου. Δεν έχω άλλο να πάω. Τώρα έχω ένα μεγάλο πρόβλημα, τι να κάνω τη μαμά μου, που είναι μετωπή, μέσα σε αυτό το δωμάτιο και τρώει και κοιμάται. Και μέσα είναι η μητέρα σας. Ναι, και με συγχωρείς, κάνει και την ανάγκη της, δηλαδή σε μια καρέκλα αυτή που την έχω. Τι να την κάνω τώρα, πέστε μου. Δηλαδή μέσα στο επικίνδυνο κτίριο είναι. Ναι. Σήμερα τους το κάνανε. Σήμερα μου κάμανε τη τέτοια. Ναι. Κινδυνεύει αυτή η μητέρα σας. Ναι, έτσι κινδυνεύει. Και έχω, είμαι σε μεγάλο προβληματισμό από την ώρα που μου το πάνε σήμερα, τι θα κάνω, πού θα την πάω, τι θα γίνει. Το οδηπορικό στα χωριά φαντάσματα συνεχίζεται με τον τηλεοπτικό φακό να καταγράφει εικόνες καταστροφής και απόγνωσης σε Ίνι και Μαχαιρά του Δήμου Μινώα Παιδιάδας. Η κατάσταση είναι όπως τη βλέπετε, τραγική. Τα σπίτια έχουν υποστεί ανεπανόρθωτες ζημιές, τα περισσότερα. Ο κόσμος είναι τρομοκρατημένος και αυτό εκεί ήθελα να σταθώ περισσότερο στην ψυχολογία του κόσμου, ότι είναι πάρα πολύ πεσμένη και χρειάζεται υποστήριξη. Οι πολίτες μένουν περισσότεροι στα αυτοκίνητα και στις αυλές τους, γιατί δεν θέλουν να εγκαταλείψουν το σπίτι, τα σπίτια τους όπως είναι τώρα. Στις σκηνές μένουν περίπου 20-25 άτομα. Τροχάλιζε έχουν γίνει τα σπίτια. Τρόχαλος, τελείως τρόχαλος. Από την μεριά θα πάτε και θα δεις. Είναι τρόχαλος. Αλλά μένετε μέσα μένα. Εγώ κοιμάμαι και στο αυτοκίνητο. Κοιμάμαι στο αυτοκίνητο. Το άλλο δωμάτιο έχει πάθει πολλές δρογμές. Και το άλλο έχει σπάσει μια κολόνα. Μένουμε στα μάξι. Στα μάξι εδώ. Στα μάξι μένουμε. Δεν μπορείτε να πάτε, στις Κινές? Όχι, δεν μπορούμε να πάμε. Είμαστε για ανθρώπια, έχουμε τα προβλήματά μας. Τεράστιες είναι οι ζημιές στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Ίνι, καθώς και στην εκκλησία Αγία Τριάδα στο χωριό Μαχαιρά. Σίγουρα, ο πρώτος θύμα θα ήμουν εγώ. Πάνω στην ατυχία μου ήμουν ατυχηρός που δεν έγινε Κυριακή ο σεισμός. Έγινε Δευτέρα πρωί. Έγινε Δευτέρα πρωί. Ναι, μέσα το ιερό είναι 2 μέτρα μπάζα με πέτρες γεμάτο. Έχουν καταπλακώσει τις Αγίες Τράπεζες. Είχα βέβαια γεωγραφίες εδώ και αυτές μόνο γεωγραφήκαν 60.000 ευρώ. 26 του μηνός. Η μέρα που ήταν η γιορτή του μετάσταση του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, λειτουργούσα εδώ και βγήκα 10 η ώρα, 10-10.30 και είχα μέσα περίπου 60 άτομα εκκλησίασμα. Εάν γινόταν εκείνη τη στιγμή, φαντάζεσαι τι θα γινόταν. Σε απογοήτευση. Τι άλλο να πούμε. Δεν μπορούμε να μπούμε στο σπίτι μέσα, ούτε να μαγειρέψουμε, ούτε να φάμε, ούτε καθόμαστε έξω. Αρκετοί δημότες κοιμούνται σε αυτοκίνητα, ενώ άλλοι σε σκηνές που στήθηκαν στην περιοχή με το βλέμμα τους να είναι στραμμένο στον ουρανό, ευχόμενοι να μην βρέξει. Όσο μπορούμε, κάνουμε κουράγιο. Σας έφεραν στρώματα, σας έφεραν στις σκηνές? Τα πάντα. Δόξα τω Θεώ. Εδώ είναι να σταματήσουν. Γιατί αν δεν σταματήσει, μου φαίνεται πως δεν έχουμε θάλασσα και εδώ. Φροντίζει ο πρόεδρος μας και του έχω εγώ εμπιστοσύνη. Το σπίτι σας κρίθηκε με μη κατοικήσιμο? Ναι, ναι. Μεγάλες ζημιές στο σπίτι σας? Πολύ μεγάλες. Πάρα πολύ μεγάλες. Ήταν παλιό σπίτι φυσικά, αλλά το είχα φτιάξει πριν από 8 χρόνια. Να φύγουν οι άνθρωποι από τα αντίσκηνα και να μπουν μέσα σε προκατασκευασμένα σπίτια που να μπορέσουν, διότι δεν είναι το πρόβλημα μια ημέρα σε δύο. Το πρόβλημα μπορεί να φάει και ένα χρόνο και δύο. Οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να εγκατασταθούν μέσα σε λιώμενα, σε σπίτια προκάτ. Μην αρχίσει μια βροχή εδώ και γίνουν όλα χαμός. Εκατοντάδες πληγέντες που διαμένουν στις σκηνές έξω από το εκθεσιακό κέντρο Αρκαλοχωρίου περιγράφουν τις δύσκολες μέρες και νύχτες, ενώ τρέμουν στο ενδεχόμενο επιδείνωσης του καιρού. Εγώ έχω 3 αδέρφια εδώ. Έχω 30 ανθρώπους εδώ. Τους έφερα λίγο φαγητό, έφτιαξα εδώ πέρα και θα βρέξει. Δεν γλιτώνουν οι άνθρωποι. Αλλά εδώ πέρα κοίτα μόλις βρέξει. Εκεί κάτω δείξτε. Τι θα γίνει εδώ, δεν θα περάσει τώρα από κάτω, πώς θα κοιμηθούν τα παιδιά? Ο σκοπός είναι να μην βγάλει λίγο νερό τη νύχτα. Ναι. Ναι, να μην τρέξει τη νύχτα, γιατί τι να κάνουμε. Παιδιά, το πρόβλημα μας είναι ότι έχουν μείνει τα πάντα, έχουν καταστραφεί.
Έχουν μείνει τα παιδιά χωρίς δουλειές, η οικογένειά μας διαλύθηκε, τα πάντα μας. Τα πάντα μας. Σήμερα έχει ράντζα, ε? Ναι. Καλύτερα. Καλύτερα, ναι, καλύτερα. Ωστόσο, το ζητούμενο για τους περισσότερους είναι η εξασφάλιση και τοποθέτηση οικίσκων. Προετοιμαζόμαστε και τελειώνουμε τη χθεσινή δουλειά. Ουσιαστικά, έστω στατός, βάζουμε την επένδυση για πάνω ενδεχόμενο. Τι λέει, ο καιρός τι λέει? Ευχόμαστε μετά από αυτά που έχουν συμβεί τη Δευτέρα να μην βρέξει. Μέχρι αυτή τη στιγμή έχουν στεγαστεί σε Καστέλη, Ηράκλειο, Χερσόνησο και Τσούτσουρα περί τα 75 άτομα. Σαν δεύτερη επιλογή έχουμε και τη λύση των λιόμενων. Καταρχήν περιμένουμε γύρω στους 80. Την ίδια ώρα η αναπτυξιακή Ηρακλείου αναζητά χώρους για τη φιλοξενία περίπου 70 οικογενειών. Και επιπλέον να μπορούμε να βρούμε τον απαραίτητο εξοπλισμό, κρεβάτια, στρώματα και ό,τι άλλο εξοπλισμό χρειάζεται για μαζική εγκατάσταση σε στεγασμένο χώρο ή εγκατάσταση ανά οικογένεια. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, ο Δήμαρχος Μηνώα Παιδιάδας αποκάλυψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων ότι προσπάθειές του να κηρυχθεί περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έπεσαν στο κενό. Εγώ είχα ζητήσει άμεσα να κηρυχθεί, είχα κάνει γράμμα στην περιφέρεια, η περιφέρεια έκανε άμεσα επιστολή στο Υπουργείο. Δεν θεωρούσαν ότι υπήρχε ανάγκη να κηρυχθεί ο Δήμος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Και με τις παρά προειδοποιήσεις των επιστημόνων, των σεισμολόγων, κύριε Φραγκάκη. Δεν άκουσα. Και παρά το γεγονός ότι οι ίδιοι σεισμολόγοι έκαναν συστάσεις και οι επιστήμονες. Ναι, δεν ήθελε το Υπουργείο να μας στηρίξει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.